άσπρο μαύρο το χρώμα. Ο ΠΑΟΚ δυνατός, Λαέλου σου αξίζει αυτός ο αρχηγός. Άσπρο μαύρο το χρώμα, ο ΠΑΟΚ δυνατός, Λαέλου σου αξίζει αυτός ο αρχηγός. Μετά από πόσο καιρό ήρθατε στο γήπεδο του ΠΑΟΚ για να παρακολουθήσετε αγώνα? Το τελευταίο μου παιχνίδι ήταν για τα προκριματικούς αγώνες του Champions League με τον Άγιαξ. Ήταν ατυχές αποτέλεσμα, δεν καταφέραμε να προκριθούμε, όμως ήταν ένα αρκετά καλό παιχνίδι με αρκετά γκολ και το ευχαριστηθήκαμε. Πάρουμε λίγο από την αρχή. Να μας πείτε πρώτα πώς φτάσατε στον ΠΑΟΚ, πώς έγινε η μεταγραφή σας και από την Ανόρθωση ήρθατε στον ΠΑΟΚ. Όταν αγωνιζόμουν στην Ανόρθωση, είχαμε κληρωθεί με τον Ολυμπιακό Πειραιώς δύο παιχνίδια για τα προκριματικά του Champions League. Τον καιρό εκείνο προπονητής στον Ολυμπιακό ήταν ο κύριος Ντούσαν Μπάγεβιτς. Μετά είχε έρθει στον ΠΑΟΚ και φαίνεται ότι μέσα από εκείνα τα παιχνίδια και κάποιες πληροφορίες που είχε μαζέψει από την Κύπρο κάποιους φίλους του, είχε αποφασίσει να μας ανεβάσει εμένα και το Γιαννάκη Νοκά στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Τα είχαν βρει με την ομάδα και είχα ζητήσει από μένα μετά αν μπορούσα να πω ναι για αυτήν την μεταγραφή. Δεν το είχα συζητήσει καθόλου. Ήταν μεγάλη ομάδα ο ΠΑΟΚ. Όλοι θα χαίρονταν να αγωνίζονται σε αυτήν την ομάδα και έτσι είπα το ναι. Οι πρώτες σας εντυπώσεις με το που φτάσατε Θεσσαλονίκη και στο ΠΑΟΚ? Ήταν καταπληκτικές, μπορώ να πω, το πώς είχαν προσεγγίσει εκείνον τον καιρό την όλη υπόθεση. Μας είχαν φέρει προηγουμένως μαζί με τις γυναίκες μας από τη διοίκηση του ΠΑΟΚ. Μας είχαν ξεναγήσει στην πόλη 3-4 μέρες για να δουν και η οικογένεια μας πώς θα ήταν η ζωή εδώ. Πράγματι ήταν αρκετά καλά, τους άρεσε και αυτούς από την πρώτη στιγμή και έτσι έγινε η συμφωνία. Με τον ΠΑΟΚ κατακτήσατε δύο κύπελα. Ποιες είναι οι αναμνήσεις σας, είτε την πρώτη φορά είτε και την δεύτερη? Πιστεύω ότι και τα δύο ήταν πάρα πολύ σημαντικά και για μένα και για την ομάδα και για τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Είχαν τη δική τους σημασία. Είναι αρκετά καλά να αφήνεις αναμνήσεις φεύγοντας από μια ομάδα, από μια πόλη τόσο ιστορική. Και για μένα η μεγαλύτερη ευχαρίστηση είναι αυτό που γίνεται σήμερα με αυτήν τη βράβευση. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την απόφαση να το κάνει αυτό και όχι μόνο εμένα, αλλά γενικά το ότι τιμά παγιούς προσφαιριστές οι οποίοι έχουν προσφέρει είναι σε μεγάλη εκτίμηση για όλον τον κόσμο. Έχετε κάποιο μάτς που ξεχωρίζετε, που σας έχει μείνει? Εντάξει, όλοι συζητάνε για το αξέχαστο τελικό του 2001 στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου όχι μόνο νικήσαμε, κατατροπώσαμε πιστεύω το Ολυμπιακό Πειραιώ με μια μεγάλη νίκη, με μια μεγάλη εμφάνιση. Και επειδή πέτυχα και γκολ και μετά ανακηρύχθηκα και MVP, οπωσδήποτε για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Συνδέθηκε και με το πρώτο μου χρονιά στην ομάδα με τον τίτλο και σίγουρα με είναι αξέχαστο. Στην κατάκτηση του δεύτερου κυπέλου είστε με προπονητή τον κύριο Άγγελο Αναστασιάδη. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του, αφού το ζήσατε κι εσείς, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του? Είναι ένας αρκετά καλός προπονητής, αγαπά αφάνταστα αυτήν την ομάδα και αυτήν την πόλη, δουλεύει πάρα πολύ. Και εκείνος ο τίτλος με τον κύριο Άγγελο πράγματι είναι πολύ σημαντικός, γιατί για να φτάσεις σε έναν τελικό ξεπερνάς κάποια άλλα εμπόδια. Είχαμε ξεκινήσει με δύο ισοπαλίες με τον Όφη, η οποία στο δεύτερο παιχνίδι ήταν 1-1 μετά το 0-0 εδώ που ήταν σημαντικό και προκριθήκαμε και μετά βρήκαμε στο δρόμο μας στο Ολυμπιακό τον κατά συνέχεια πρωταθλητή, τον οποίο αποκλείσαμε με δύο νίκες.
Στη συνέχεια είχαμε την ΑΕΚ, μια μεγάλη ομάδα αθηναϊκή, την οποία κερδίσαμε κάτω στην έδρα τη και ήρθαμε εδώ, φέραμε 1-1. Οπότε πήγαμε τελικό με τον αιώνιο αντίπαλο της πόλης, τον Άρη, όπου ευτυχώς ήταν στην έδρα μας το παιχνίδι και δεν είχαμε περιθώρια για να χάσουμε. Και με γκολ του Γεωργιάδη πήραμε το δεύτερο κυπέλλο. Με ποιον συμπαίκτη σας ήσασταν πιο κοντά? Πιστεύω ο χαρακτήρα μου ήταν τέτοιο που δεν ξεχωριζά και είχα καλές σχέσεις με όλους τους ποδοσφαιριστές. Το δωμάτιο μου ποιον το μοιραζόσασταν στις αποστολές? Θυμάμαι στην αρχή με τον Κουλακιώτη, μετά με τον Γιασεμάκη. Απλά επειδή οι παίχτες εκείνον τον καιρό αλλάζαν πολύ εύκολα, οι ομάδες αλλάζαν πολλούς παίχτες. Εγώ είχα την τιμή να μείνω 6 χρόνια σε αυτήν την ομάδα. Ήταν αρκετά θετικό αυτό για μένα, αλλά σε αυτήν τη διάρκεια είχα αλλάξει πολλούς συμπαίχτες. Και γι' αυτό τώρα θέλω να πω ακόμα μια φορά ότι όταν σε αυτήν την ομάδα έχουν περάσει αρκετοί χιλιάδες ποδοσφαιριστές και έρχεται μια στιγμή που το σωματείο και η διοίκηση σε ετοιμάνε, είναι πολύ καλό. Και πράγματι είναι με συγκίνηση που δέχτηκα αυτήν την πρόσκληση και θέλω να σας ευχαριστήσω ακόμα μια φορά. Πείτε μας και την εμπειρία σας με αντίπαλο του Τουρκουάζου στο φιλικό με τη Μαρσέη. Ακριβώς δεν μπορώ να πω με λεπτομέρεια, αλλά από ό,τι θυμάμαι ήμασταν για προετοιμασία στην Ιταλία και είχαμε ξεκινήσει από τη Βόρεια Ιταλία για να κατεβούμε να κάνουμε ένα φιλικό στη Γαλλία. Είχαμε μπει σε ένα λεωφορείο και ταξιδεύαμε και δεν φτάναμε στον προορισμό. Γύρω στις 10 ώρες νομίζω κάναμε για να πάμε να παίξουμε γύρω το παιχνίδι. Μπήκαμε καλά στο παιχνίδι και νομίζω μπορεί να προηγηθήκαμε κιόλας, αλλά μετά η Γάλλη ήταν καταιγιστική. Νομίζω ότι χάσαμε 5-1, θυμάμαι καλά, αλλά ήταν αρκετά καλή εμπειρία γιατί είχαμε την ευκαιρία να αγωνιστούμε τότε με μεγάλα ονόματα, οι οποίοι κάναν καριέρα και παρά την κούραση και την ταλαιπωρία σταθήκαμε στο παιχνίδι παρότι δεχτήκαμε βαριά ήττα. Το λεωφορείο τι γινόταν γενικά όταν φεύγατε με τις αποστολές? Εντάξει, άλλοι κοιμόντουσαν, άλλοι έπαιζαν χαρτιά, αρκετά αστεία, χαβαλές για να περνάμε τις ώρες μέσα. Ήταν κουραστικό αυτό, αλλά βρίσκαμε τρόπο να περνάμε καλά. Θα μας πείτε τώρα και ποιος ήταν το πιο πειραχτήρι? Τον ανάφερες αμέσως, είναι Λουκάς Καραδήμος. Το έχει το παιδί, ήθελε να κάνει πλάκα με όλους, το πετύχαινε, ήταν τα αστεία του, ήταν τέτοια που το κατάφερνε να είναι πλακατής με όλους. Και λίγο ηρώνας. Λίγα λόγια και για τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι φανταστικός. Δεν συναντάς ποτέ φιλάθλους που να αγαπούν τόσο παθιασμένα την ομάδα τους. Τους αξίζει. Τι να πω, εγώ όταν αγωνιζόμουν ήθελα να δώσω η ψυχή μου στο ύπεδο, περισσότερο για αυτόν τον κόσμο. Έχουμε μείνει κάποια χρόνια πίσω από τίτλους και πιστεύω τώρα με την νέα δουλειά που γίνεται, με το νέο μεγάλο μέτοχο, που έχουν αλλάξει κάποια πράγματα στη διοίκηση, τα οποία δεν είχαμε εμείς τότε, να βοηθήσει και να ξαναεπανέλθει στο σωστό δρόμο και να κατακτήσει τίτλους, γιατί είναι μεγάλη ομάδα και αξίζει να παίρνει τίτλους. Τώρα τι κάνετε, πού βρίσκεστε? Είμαι στην Κύπρο για τα τελευταία 2,5 χρόνια. Είμαι βοηθός προπονητής στον Εθνικό Άχνας. Είναι ομάδα πρώτης κατηγορίας. Ακολούθησα αυτόν τον δρόμο να είμαι στο ποδόσφαιρο και δεν έχω άλλων περιθώριων. Αυτή είναι η δουλειά μου πλέον. Κάτι τελευταίο. Όταν τελείωσε η καριέρα σας από τον ΠΑΟΚ, μετά σας προτάθηκε κάποια άλλη ελληνική ομάδα? Ναι, είχα προτάσεις από άλλες ελληνικές ομάδες, αλλά δεν μπορούσα να αγωνιστώ. Είπα όσα χρόνια ήμουν εδώ, θέλω να είμαι στον ΠΑΟΚ, σε μια μόνο ομάδα, μόνο αυτή που αγάπησα. Και το έπραξα στο ακέραιο, πιστεύω. Φεύγοντας, επίστρεψα στην Κύπρο και δεν ήθελα να αγωνιστώ πλέον εδώ.